Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας καλωσορίζω στην πρώτη πολιτιστική γιορτή του Ροδοχωρίου για το καλοκαίρι του 2024. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε και κυρίως τον Πάτερ Ευσέβιο ως εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Αθανάσιου Συσσανίου και Σιατίστης, που με συγκίνηση τον υποδεχόμαστε για την πολιετή πνευματική προσφορά στο χωριό μας, στο Ροδοχώρι. Επίσης, ο συμπατριώτης μας Υπουργός Βόρειο Ελλάδος κ. Βιλέκας μας στέλνει τους χαιρετισμούς του και μας εύχεται καλή επιτυχία. Το Δήμαρχο Βοΐου, ο οποίος μας είπε ότι με τις δραστηριότητες που έχει σήμερα θα προσπαθήσει να περάσει, κάνουν προκαταβολικά χαιρετισμό τον κύριο Ζευκλή Χρήστο, που είναι και συνοικοδεσπότης στη σημερινή μας εκδήλωση. Η αποφασιστική βέβαια συμβολή του για την πολιτιστική χρήση των δημόσιων χώρων του χωριού μας μας καθιστά σήμερα ικανούς να προσφέρουμε το πολιτιστικό έργο που οφείλουμε σαν σύλλογος. Επίσης, τον πρόεδρο της Βοριακής Εστίας, κύριο Παπαδόπουλο Γεώργιο, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του. Τον αντιπρόεδρο, κύριο Γκατζόνη Θωμά, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Φοιτησάντων στο Γυμνάσιο Σωτηρίου. Τους πρόεδρους των πολιτιστικών συλλόγων, Λούβρης, κύριο Γκαντίνα Διογέννη, του Κριμινίου, κυρία Κουλούσιο Κορίνα. Από το Βογατσικό μας τίμησαν σήμερα οι κυρίες, οι οποίες ήρθαν επί τούτου για αυτή την παρουσίαση και την ομιλία του κυρίου Μπακαΐμη και υποσχόμαστε ότι αυτό θα το ανταποδώσουμε στην πρώτη ευκαιρία. Αυτά τα αδελφά χωριά μας, όπως λέμε, το Κριμί και το Ροδοχώρι, υποσχόμαστε, αφού έχουμε μιλήσει με τους Προέδρους, να προγραμματίσουμε κοινές δράσεις, γιατί πάντα οι δεσμοί μας ήταν πολύ στενοί. Επίσης, εδώ για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο βλέπουμε εδώ και εξοπλίζει το χώρο, υποστηρίζει τέτοιες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε τον πρώην Μάρκο Ζάνης και Ροδάκη Γεώργιο και τον τότε Πρόεδρο Νίκο Καλογερόπουλο του Ηρακλή, που με ρίμνησε για αυτή την υπόθεση τότε. Βέβαια, τον πατέρα Κωνσταντίνο, που είναι η ψυχή και το τηλεπτικό μάτι του Βοΐου, και όλους τους παρευρισκόμενους συγχωριανούς μας. Σήμερα έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Αλέξανδρο Μπακαΐμη από τη Δαμασκηνιά Βοΐου, τον διακεκριμένο μιλητή μας, ένα κατεξοχή πνευματικό άνθρωπο του Βοΐου, που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του για την ιστορία, τη λαογραφία και για την οντότητα και την προβολή του τόπου μας. Απόφοιτος του Γυμνασίου της Σωτηρίου, σπούδασε φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι επιτιμή καθηγητής της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, πρώην καθηγητής των Ελληνικών Σχολών Κωνσταντινουπόλεως. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συνδέσμου Φοιτησάντων επί το Σωτηρίου Σχολή, στην αναστήλωση και διάσωση της Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Ζυκοβίστης στα Καστανοχώρια, στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο Ιστορικό Γυμνάσιο Σωτηρίου, στην ανέγερση τριών μνημείων του Μακεδονικού Αγώνα, του Παύλου Μελά, καπετάν Βάρδα και καπετάν Λίτσα, και συνέβαλε αποτελεσματικά και στην ανέγερση του μνημείου του ανώνυμου Μάστορα στο Σωτήρι, για να θυμίζει και να διονύζει τη συμβολή των Δυτικομακεδόνων Μαστόρων στην ίδρυση του Γυμνασίου του Σωτηρίου. Μία από τις πολλές διακρίσεις του κυρίου Μπακαΐμη ήταν και η βράβευσή του από την Ακαδημία Αθηνών, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας. Στο λεύκομα το οποίο έχουμε εδώ και θα το διανύουμε μετά, αναφέρεται εκεί η αναφορά και η βράβευση του λευκόματος αυτού για τα 150 χρόνια της ίδιας του Σωτηρίου, της σχολής του Σωτηρίου. Η βράβευση έγινε προσωπικά από τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, κύριο Ζερεφό Χρήστο, ο οποίος συμπτωματικά είναι και λάτρης και βαθύς γνώστης της ιστορίας. Σε προσωπική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Ζερεφό και την υπόσχεση που, που σου έδωσα εσένα, αγαπητέ Αλέξανδρε, για πρόσκληση στην ομιλία σου, μου ανέφερε να σου μεταφέρω τα συγχαρητήριά του και το θαυμασμό του. Επίσης, να σου μεταφέρω και ένα ηλικιακό σχόλιο. Με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά έτσι είναι. Είναι και αυτός μετά τα 80. Μου είπε, εμείς οι γέροντες της Ακαδημίας, όπως και ο ερευνητής ιστορικός κ. Μπακαΐμης, είμαστε εξίσου δραστήριοι με τους νεότερους. Του είπα ότι μερικές φορές είστε και περισσότερο. Μου απάντησε ότι το δέχεται, αλλά δεν το λέει λόγω σεμνότητας. Επειδή εμείς δεν έχουμε λοιπόν τέτοιο θέμα, καλούμε τον υπερδραστήριο κύριο Μπακαΐμη Αλέξανδρο να ανέβει στο βήμα και να μας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο του 19ου αιώνα. Επίσης,
τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο να πλησιώσουν τον μιλητή, προλογίζοντάς τον. Παρακαλώ, περάστε το βήμα. Κύριε Πρόεδρε Δερμά, για τα καλά σας λόγια σου και ιδιαίτερα για αυτά που μεταφέρετε από τον κύριο Ζερεφό, τον άνθρωπο αυτόν ακαδημαϊκό, ο οποίος είναι πράγματι μεγάλος επιστήμον, κυρίως στην εποχή μας που έχουμε τα μεγάλα προβλήματα με τη φύση και με το περιβάλλον. Είναι και εμένα γνωστός, συνάβαλε τα μέγιστα στη βράβευση του Βασίλη Θεοδωρίου, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είναι πάντα στάσιμο στα 80 χρόνια. Λοιπόν, μην περιμένετε βέβαια να ακούσετε τη φωνή την λαλίστα του κύριου Προέδρου. Το μεσολογιότατε Πάτερ Ευσέβη. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Πολλούς γραμμάρους που δεν είναι και ψάχνουμε να βρούμε τι είναι. Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Ροδοχωρίου, κύριε Τέος Πρόεδρε της Κοινότητας Ροδοχωρίου, κύριε Πρόεδρε του Μυστικού Συλλόγου, αγαπητέ κύριε Λιώκα, αγαπητοί Ροδοχωρίτες, κύριε Πρόεδρε της Λογικής Αιστείας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αντιπρόεδρε του Συνδέσμου Χριστισάντου στο Γυμνάσιο Ψωφιλίου, κύριε Γκατίνα και λοιποί Λουβριώτες και κύριοι Κρυμινιώτες, σας προσφωνώ ιδιαίτερα και όταν ακούσετε τα λίγα μεν αλλά πολύ ενδιαφέροντα για το Κρυμίνι και για τη Λούβρη, θα δικαιολογήσετε γιατί τους προσφωνώ ιδιαίτερος. Κυρίες και κύριοι, αν ξέχασε κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ καταρχάς θερμότατα τον αγαπητό κύριο Πρόεδρο του Συλλόγου Ροδοχωριστού Μουρίου, τον κύριο Λιώκα, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή με πολύ αγάπη και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ και όλους εσάς που τεμάτε με την πολύτιμη παρουσία σας την εκδήλωσή μας. Νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι η εκδήλωσή μας πραγματοποιείται στην καταλληλότερη εποχή. Με το εορταστικό και εφρόσιμο πνεύμα των ημερών της αναμονής του 15 Αυγούστου και με τα χωριά μας γεμάτα κόσμο να περιμένουν τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, του Πάσχα του καλοκαιριού όπως το αποκαλούσαν πολύ παλιότερα. Γιατί αν η εκδήλωση αυτή γινόταν μια οποιαδήποτε μέρα του χρόνου, με λίγο κροτήριο και χωρούς πολλούς ροδοχωρίτες, θα ήταν κατώτερη της έγκλης του ροδοχωρίου, κατώτερη του προγονικού μεγαλείου των ροδοχωριτών. Καλωσορίζουμε τον κύριο Πρόεδρο της Μακεδονικής Προεδρικής Αδελφότητας. Κατώτερη του προγονικού μεγαλείου των ροδοχωριτών και προπάντων φτωχή και δυσανάλογη προς τη δράση και προσφορά του Νικαίας Ιωνικίου. Θα ήθελα τώρα, κυρίες και κύριοι, να μου επιτρέψετε να αφαιρώσω την ημερία μου, στο βαθμό που δικαιούμαι βέβαια, στη μνήμη των τεσσάρων ροδοχωριτών συναδέλφων και φίλων μου, των αιμνίστων Φώτη Κυρατζίδη, Εμίλιου Δαραβίγκα, Αθανάσιου Καρατάσου και Νικολάου Καλογεροπούλου. Ήταν όλοι τους ιδιαίτερα δεμένοι με το χωριό, το αγαπούσαν πάρα πολύ και είμαι βέβαιος ότι αν ζούσαν θα χαίρονταν σήμερα πάρα πολύ για την εκδήλωση αυτή. Θα ήθελα επίσης να αφαιρώσω την ομιλία μου σε δύο ροδοχωρίτες εκπαιδευτικούς
που συνδέονται ιδιαίτερα με την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Δαμασκηνιά Βοΐου. Πρόκειται για τον αείμνηστο Παναγιώτη Δραβίγκα, παππού του φιλολόγου Εμίλιου Δραβίγκα που ανέφερα προηγουμένως, ο οποίος ήταν αριστούχος και γιούχος του Μαρασμίου Διδασκαλείου Αθηνών, διατέλεσε καθηγητής, δάσκαλος καθηγητής αρκετά χρόνια στο γυμνάσιο Τηλίο, ως διδασκαλιστής, έτσι τους λέγανε τότε, και αρκετά χρόνια στη Δαμασκηνιά Βοΐου και στον Μεντάλφο και στον Τσοτήλιο. Στη Δαμασκηνιά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και τον θυμούνταν ως πριν από λίγα χρόνια πολλοί μαθητές του για τα ωραία μαθήματα και για την όλη του διδασκαλία, αλλά και διότι αυτός εισήγαγε στη Δαμασκηνιά πρώτος τον προσκοπισμό, ο οποίος τότε βρισκόταν στα πρώτα χρόνια στην ακμή του, και επίσης μάθαινε τους μικρούς μαθητές του να εμβολιάζουν άγρια καρποφόρα δεντρίγια, δείγμα της πολυσχηδούς δραστηριότητάς του. Φιλότιμη, φιλόπονη και γι' αυτό ιδιαίτερα αγαπητή, υπήρξε επίσης και η δασκάλα Ευσταθία Παπαδοπούλου Τσιόλια από το Ροδοχώρι, σύζυγός της από το Κρεμμύδι, που υπηρέτησε 15 περίπου χρόνια στη Δαμασκηνιά, τα πέτρινα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. 2-3 χρόνια την είχα και ο ίδιος δασκάλα και γι' αυτό θεώρησα χρεώς μου να της αφαιρούσω στη μνήμη του, στη μνήμη της την ομιλία, όπως και στη μνήμη του Παναγιώτη Δραβίγκα. Και τώρα για την εκπληκτική παρουσία των Δυτικών Μακεδόνων της πόλης του 19ου, του δεύτερου ημίσους του 19ου αιώνα και κυρίως για το συγχωριανό σας αγαπητή Ροδοχωρίδας Μητροπολίτη Νικαίας Ιωνίκιο. Στην Κωνσταντινούπολη, όπως θα γνωρίζετε πάρα πολύ από εσάς, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εργάζονταν περίπου 2.000 Δυτικομακεδόνες, οι περισσότεροι από τους οποίους ασκούσαν το επάγγελμα του μάστορα, κτίστες, μαραγκοί, αζωστάδες, σοβατζίδες. Όλοι σχεδόν κατάγονταν από τις επαρχίες Ανασελίτσας και Κρεβενό. Από τα Κρεβενά κυρίως προέρχονταν από χωριά που γειτονιάζουν με την επαρχία Βοΐου, Στεζάχη, Βαντσκό, Τσούρχη, Δασίλιο, Ντοβρούμστα και άλλα πολλά. Διαβάζουμε σε φίλο της εφημερίδας Νεολόγος Κωνσταντινούπολη κατά το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, παρεπαιδήμουν εργαζόμενοι εν Κωνσταντινούπολη δυσχύλοι ως έγκιστα 2.000 περίπου τέκτονας εκδυτικής Μακεδονίας. Τέκτονας είναι οι εμπειροτέχνες, οι καλφάδες. Πράγματι, μια από τις 554 συντεχνίες. Καλά ακούσετε, στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν 554 σωματεία, συντεχνίες θα λέγαμε τότε, κατά την εποχή εκείνη. Μετά τη συντεχνία των Γουναράδων, στην οποία πρωτοστατούσαν οι Καστοριανοί, με πρώτο και περισσότερο τον Αρχιγούναρη, αυτός ήταν ο τίτλος του, Μανολάκη τον Καστορέα, γενναιόδωρο συνεργάτη της παιδείας τόσο στην πόλη όσο και σε άλλα πολλά μέρη, είδε τη σχολή ακόμη και στην Αιτωλοκαρνανία. Μετά από την συντεχνία των Γουναράδων λοιπόν, ερχόταν η συντεχνία των Μαστροκλωθάδων της Δυτικής Μακεδονίας. Κατοικούσαν όλοι στον ευρύτερο χώρο της Κωνσταντινούπολης, από τον Παλατά και το Φανάρι ως τη Βλάνκα, το Σιρκιτζή και τα Τάβλα, για όσους γνωρίζουν την Κωνσταντινούπολη. Πάρα πολλοί όμως, κυρίως από τα χωριά των Ρευρών, είχαν συγκεντρωθεί σε μια γραφική συνοικία του Πέραν, στο τέλος της κεντρικής οδού, που κάποτε ήταν ο κυριότερος δρόμος της Κωνσταντινούπολης και τώρα ακόμη,
Είχε συγκεντρωθεί λοιπόν σε αυτή τη συνοικία και γι' αυτό πήρε το όνομα Τουβαρτζίδικα ή Μακεδονίτικα. Τουβαρτζίδικα γιατί όλοι σχεδόν ήταν Τουβαρτζίδες, δηλαδή κτίστες, και Μακεδονίτικα διότι όλοι κατάγονταν από τη Μακεδονία, εμπροκειμένου από τη Δυτική Μακεδονία. Δυστυχώς μετά τις απαλλάσσεις του 1964 δεν έμεινε κανένας Έλληνας στη γραφική αυτή γειτονιά. Τελευταίος Δυτικομακεδόνας που επέμενε να παραμένει στη συνοικία αυτή όπου είχε, την οποία είχε γνωρίσει σε ηλικία 5 ετών ήταν ο εξ Αιδονίων Γρεβενών Μητροπολίτης Άρδων Μάξιμος Χριστόπουλος από το Στουζάκι της τότε εποχής. Θα χρειαζόταν κυρίες και κύριοι χρόνος πολλής και από πλευρά σας μεγάλη υπομονή αν ήθελα να αναφερθώ διεξοδικά στα επιτεύγματα μεγαλογήματα τα χαρακτηρίζει ο νολόγος των πόλεων, στα επιτεύγματα των εν Κωνσταντινοπόλη Δυτικών Μακεδόνων του δευτέρου ημίσιος του 19ου αιώνα. Γι' αυτό σεβόμενος τον χρόνο θα αναφερθώ επιγραμματικά στα σπουδαιότερα. Αυτά ήταν τα εξής. Η κατά το 1871 ίδρυση με τις ευχές και ευλογίες του τότε Οικουμενικού Πατριάρχου Ανθίμου του Έκτου της Μακεδονικής Φιλελευθερικής Αδελφότητος, η ίδρυση Κεντρικής Σχολής εν Τσοτιλίο, η οποία σχολή Τσοτιλίο ήταν πολυεπίπεδη, περιέλαμβανε αλληλοδιδακτική σχολή, δηλαδή δημοτικό σχολείο στο οποίο εφαρμοζόταν την εποχή εκείνη η επικρατούσα τότε μέθοδος λεγόμενη αλληλοδιδακτική, ελληνική σχολή, το λεγόμενο σχολαρχείο, είδος προγυμνασίου και τετρατάξιο γυμνάσιο, το οποίο αργότερα έγινε εξατάξιο, όλα τα γυμνάσια τότε ήταν τετρατάξια, το οποίο ήταν το πρώτο στη Δυτική Μακεδονία και ένα από τα τέσσερα πρώτα σε όλη στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας. Δύο λόγια μόνο για την αδελφότητα, τις οποίες η θύμων νους ήταν κατά κοινή ομολογία ο πολύς Μητροπολίτης Νικαίας Ιωαννίκιος από το Ραδοβίστη. Πρώτον, ιδρύθηκε, όπως ήδη ανέφερα, με τις ευχές και ευλογίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Περίτρανε απόδειξη ότι μόλις ιδρύθηκε και γνωστοποιήθηκε ο ιερός σκοπός της, δηλαδή η ίδρυση σχολών για τη μετάδοση της ελληνικής παιδείας ανά την Δυτική Μακεδονία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Άνθιμος ο Έκτος, τέλεσε στον Πατριαρχικό Ναό πατριαρχική και συνοδική λειτουργία με τα 13 Μητροπολιτών, με 13 Μητροπολίτες. Σπάνιο πράγμα για τα χρονικά του Πατριαρχείου να λειτουργεί ο Πατριάρχης με τόσους πολλούς Μητροπολίτες. Οι 12 ήταν της Ιεράς Συνόδου, με όλοι επομένως στην Ιερά Σύνοδο και 13ος ήταν ο τότε Μητροπολίτης Γρεβενών Γενάδιος. Δεύτερη απόδειξη ότι, ότι ιδρύθηκαν με τις ευχές και ευλογίες του Πατριαρχείου ότι στα 1880 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος, ο λεγόμενος Μεγαλοπρεπής, απέλυσε, εξέδωκε συνοδικό και πατριαρχικό συγγύλιο στο οποίο το οποίο αντιλαμβάνει μεταξύ άλλων με τα εξής. Το Γυμνάσιο Τσοτιλίου, ως περ και υπηρεσία αυτού, διατηρεί αείποτε υπό την ανωτά την εποπτεία του κατά καιρών Οικουμενικού Πατριάρχου. Να προσθέσω ακόμη ότι τα μέλη της αδελφότητας, σύμφωνα με πλήρη κατάλογο 1500 περίπου πράγματα που δημοσιεύω στο τελευταίο μου βιβλίο, ήταν περίπου 1500. Να προσθέσω επίσης ότι προέρχονταν από διάφορες πόλεις και χωριά και όχι μονάχα από το Βόλιο
όπως υποστήριζαν παλιότερα πολλοί. Από την Κωνσταντινούπολη κατεχόμουν από διάφορα μέρη, από τη Θεσσαλονίκη, την Ήπειρο και τη Βόρειο Ήπειρο και από διάφορα νησιά. 17 μάλιστα μέλη κατάγονταν από την Νίσα, την ΑΕΣΟ, την οποία είχε επιμάνει επί 12 χρόνια Θεοφιλός και Θεαρέστος ο Νικαίος η Νίκαιος, Ιωνίκαιος και μετά έγινε Νικαίας. Αξίζει μάλιστα να υπογραμμίσω ότι πολλά από τα μέλη ήταν μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Χάρη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος ο Έκτος, εθνικοί ευεργέτες, πολλοί μητροπολίτες και πάρα πολλοί επιστήμονες. Ακολούθως, οι Εγκωνσταντινοπόλητοι της Μακεδόνας ίδρυσαν για τις αδελφότητες το λεγόμενο Κυριακό Σχολείο του Λαού. Ονομαζόταν Κυριακόν γιατί λειτουργούσε μόνο τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, και αυτό από ανάγκη, διότι δεν είχε δουλειά του στέγη και φιλοξενούνταν σε ένα σχολείο το οποίο σώζεται ακόμη σε ερειπιώδη κατάσταση δίπλα από τη μεγάλη του γένους σχολή. Είναι το σχολείο της συνοικίας Μουχλιό ή Παναγίας της Μουχλιώτισσας. Ήταν όλοι τους αυτοί που φοιτούσαν στο σχολείο αυτό 15 έως 30 ετών, δεν είχαν φοιτήσει καθόλου σε σχολείο και ήταν τελείως αγράμματοι και έπρεπε να χαρποθούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Επίσης, κατόρθωσε η αδελφό της να απαιτήσει με δωρεές και αγορές και με σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προφανώς με τη μεσολάβηση του Νικαίου Ιωαννικίου, το ενδεφά με ταν θαυματουργό αγίευμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα έσοδα του οποίου 300 τουλάχιστον χρυσές λίρες Τουρκίας, πάρα πολύ μεγάλο ποσό για εκείνη την εποχή, τα οποία διέθετε για την λειτουργία και συντήρηση των εκπαιδευτερίων σωτηρίων. Διότι εν τω μεταξύ, στο εν λόγω αγίασμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, παράλληλα προς την κοίμηση της Θεοτόκου, είχε καθιερωθεί να τιμάται και η μεγαλομάρτης Αγία Μαρίνα, προστάτης του Γυμνασίου του Σωτηρίου. Στο υπόγειο του εν λόγω αγιάσματος, σώζεται μέχρι σήμερα ενηγισμένη σε μαραβάλλον πλάκα μια εικόνα της Αγίας Μαρίνης με την εξής επιγραφή: «Προεδρεύοντος Κωνσταντίνου Θωμαίδου, η μακεδονική αδελφό της, την σεβασμή αντάφτην εικόνα της μεγαλομάρτυρος Αγίας Μαρίνης ίδρυσαν εν το αγιάσματι τούτο της κοιμήσεως της Θεοτόκου το δαπάνι αυτής αγοραστέντη προς διατήρηση των ενσωτηλίων σχολών». Και επειδή με όλα τα αυτά ήταν δύσκολο να καλυφθούν τα υπέρογα έξοδα λειτουργίας του Γυμνασίου Σωτηρίου και του Επιτροφείου του, ανοίγαιναν στο πέραν της πόλης δύο πέτρινες κατοικίες για να εξασφαλίσουν μόνιμα έσοδα για το Γυμνάσιο Σωτηρίου. Τελικά όμως τη μια αναγκάστηκαν να την πωλήσουν εν την πορεία των εργασιών για να καλύψουν τα έξοδα της άλλης, και μετά το θάνατο του Προέδρου Κωνσταντίνου Θωμαίδου απόλυσαν και τις δύο, διότι κάποιοι επιτίδιοι μακρινοί συγγενείς του Κωνσταντίνου Θωμαίδη τις οικειοποιήθηκαν τις δύο αυτές οικίες με τη δικαιολογία ότι ο συγγενής τους πρόεδρος είχε δανείσει πολλά χρήματα για την ενέγερσή τους. Το πράγμα πήρε μεγάλη έκταση, επενέβη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δυστυχώς δεν μπόρεσε να τους μεταπίσει. Αυτοί κατέφυγαν στα τουρκικά δικαστήρια, τα οποία όπως ήταν επόμενο τους δικαίωσε, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο το μόνο που μπορούσε να κάνει έλαβε ένα σκληρό αλλά αναγκαίο μέτρο, τους αφόρησε. Διότι αλίμονο αν όσοι γυρίζουν δημόσια χρήματα, κοινοτικά, συλλογικά, κατατάμουν στο σημείο να τα εκμεταλλεύονται όπως αυτοί. Ανοίγηραν επίσης στην Κωνσταντινούπολη οι Δημοκεδόνες το 2019
δια της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Αγιάσματος της Κοιμήσεως του Θεοτόκου στον Άγιο Χώρο του Δημοτικό Σχολείο για τα Ελληνόπουλα της περιοχής, κυρίως τα Δυτικό Μακεδονόπουλα. Αλλά το σχολείο αυτό λειτουργήσε μόλις 2-3 χρόνια, το 1922, λόγω των γνωστών γεγονότων της Μικράς Ασίας, αναγκάστηκε να κλείσει τις πύλες του. Το κτίριο σώζεται μέχρι σήμερα. Είναι κατοικία του φύλακα. Το 2001, με ενέργεια του Συνδέσμου Φοιτησάντων στο Γυμνάσιο του Τελείου, το εν λόγω αγίασμα αδελφοποιήθηκε με την Αγία Μαρίνα Τσοτηλίου, παρόντος του Εκκλησιαστικού Πατριάρχου και 100 συμπατριωτών μας από το Βόλιο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι μερικά μόνο από τα λαμπρά επιτεύγματα των εν Κωνσταντινοπόλη Δικημοκεδόνων. Υπάρχουν και άλλα πολλά, αλλά ο χρόνος δεν θα μου επιτρέψει να αναφερθώ σε όλα. Δεν είναι όμως τα μόνα. Έχω καταγράψει, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελλάδα, 40 περίπου μικρά σωματεία, αδελφότητες θα έλεγαν και αυτά, για να υπογραμμίζεται ο αδελφικός χαρακτήρας του σωματείου και οι δεσμοί, οι αδελφικοί δεσμοί των μελών τους. Τα δε μέλη αυτοαποκρίνονταν αδελφοί. Μία από αυτές τις αδελφότητες, πολυπληθής, εξαιρετικά δυναμική και δραστήρια, με ακίνητα αχαιρέτικα όπως τα έλεγαν στην πόλη, ήταν η αδελφότης των εν Κωνσταντινοπόλη Ραδοβιστινών, η ζωοδόχος ποιή. Τότε έκναν καλό οι εν Κωνσταντινοπόλη Ραδοβιστινοί να τιμήσουν το μοναστήρι, την Ιερά Μονή του Παλοκλή, τη ζωοδόχος ποιή. Ίσως υποψιάζομαι, διότι εκεί είναι ο τάφος του Νικαίου Ιωαννικίου. Ήταν πολύ δραστήρια, ανέδεξε πολλούς και σπουδαίους καρφάδες, πολλούς ευεργάτες στο Γυμνάσιο Τσοτηλίου και γι' αυτό το οικοτροφείο του Γυμνασίου Τσοτηλίου επί 4 ετών, τουλάχιστον παλιότερα που λειτουργούσε, δεχόταν έναν μαθητή από το Ροδεχώρι ως τρόφιμο του οικοτροφείου τελείως δωρεάν. Επίσης, ανέδειξε πολύ μεγαλύτερους, για τους οποίους θα αναφερθώ μετά, τον Νικαίας Ιωαννίκιο, μόνιμο μέγα ευεργέτη, και τον αληψιότητο, τον Δημήτριο Κωνσταντινίδη Ραγκαζά, μεγαλοέμπορο της Κωνσταντινοπόλεως. Αξίζει να αναφέρω ότι πρώτη χρονολογικά, το έλεγα και προηγουμένως στο καφενείο, στην ταβέρνα, ότι πρώτη χρονολογικά από τις μικρές αυτές αδελφότητες ήταν η αδελφότης των Κρημινιωτών. Ιδρύθηκε το 1870, πριν από την αδελφότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι Κρημινιώτες της Κωνσταντινοπόλεως είχαν αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα από τα πρώτα χρόνια. Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν είχαν και πάρα πολλά χρόνια στο Κρημίνι από τότε που ήρθαν από το Πολυκρεμίνι. Η προσφορά των μικρών αυτών αδελφοτήτων στα χωριά από τα οποία κατάγονταν τα μέλη τους ήταν σημαντική και εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή τους στην καλλιέργεια και διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. Έκτιζαν σχολεία, αναλάμβαναν τα έξοδα μισθοδοσίας των δασκάλων, ενίσχυαν οικονομικά απόρους μαθητές και γενικά βοηθούσαν σε έργα κοινοφιλή και φιλανθρωπικά. Ένα μόνο παράδειγμα από το ημερολόγιο του Παπανικόλαου Κουκόλη από το Λιμπόχωρο, το σημερινό Δήλο. 1873, Αύγουστος, εκτίστη το σχολείο. Τα χρήματα στάλησαν εκ Κωνσταντινοπόλεως, από τα καρέτια της εκκλησίας, από τα κτήματα. Εξοδεύτησαν λίρες 60. Μαθαίνουμε πόσο στήγησε τότε και εκτιμούμε πόση αξία είχε το γρόση. Εξοδεύτησαν λίρες 60, δηλαδή 100
η γλώσσα είχε η λίρα 600, 6.000 γλώσσα. Το ίδιο περίπου συναντάμε και στα άλλα χωριά. Στο σχολείο του Απειρινού, της Δαμασμίνας, αλλά από ό,τι ξέρω και του Ρωτοχωρίου. Εστέλθησαν χρήματα, βέβαια κάτι και τους Γερμανούς και από την πόλτιση των Αρκαρατιών κτίστηκε το παλιό του. Πέραν όλων αυτών, θα πρέπει νομίζω να εξαρθεί ιδιαίτερα και να τονιστεί πάρα πολύ ότι η δυτικομακεδονική παροικία της πόλης ανέδειξε πολλούς και πολύ καλούς καλφάδες, αρκετοί από τους οποίους με την εργατικότητα και την ευσυνειδησία τους απέκτησαν στενούς δεσμούς με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της πύλης της τουρκικής κυβερνήσεως και ορισμένα με τον ίδιο τον Σουλτάνο, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Θωμαΐδης από τη Βλάστη, μάγας προμηθευτής καπνών της πύλης, ο Θεοχάρ Κάλφας από τη γειτονική Βουχορίνα, ο Κάλφας Κοσμάς από το Μεσόλογο, το Μεσολογό στην Βοήλιο, ο Γρόσδος από την Πάνια, ένα διαλυμένο χωριό οικισμός κοντά στο Αιγαίσμα και ο Χαρακίτσος από τη Μαγέρη, το σημερινό δασίλειο των Γρεβενών, κοντά στο Δήλωφο. Για τους δύο τελευταίους μάλιστα, τον Γρόσδο και τον Καρακίτσο, οι συμπατριώτες μας της πόλης συνάντησαν τότε ένα τετράστιχο που υπογραμμίζει ιδιαίτερα τις σχέσεις τους με τον Σουλτάνο και την ικανότητα που είχαν να κινούν τη διαδικασία εκδόσεως σουλτανικών φυρμανίων. Ιδού το αποκαλυπτικό αυτό τετράστιχο. Ο Γρόσδος από την Πάνια που μας φέρνει τα φυρμάνια και ο Καρακίτσος από τη Μαγέρη που μας έφερε καλό χαμπέρι. Το πρώτο, ότι έφερνε φυρμάνια, σημαίνει ότι τακτικά μπορούσε να επιδράσει στο Σουλτάνο και να εκδοθεί κάποιο φυρμάνι. Το δεύτερο αναφέρεται στο γυμνάσιο Τσοτιλίου, διότι ενώ προχωρούσαν οι εργασίες αναγέρσεως του παλιού πρώτου κτηρίου του 1883, επενέβη ο Ανθέληνας καημακάμις της Ανασελίτσας, Νεαπόλιος, και σταμάτησαν για ένα 20 μέρες περίπου, θυμάμαι, οι εργασίες αναγέρσεως του κτηρίου. Τότε διαμαρτυρήθηκαν ο Καρακίτσος και άλλοι στο Σουλτάνο και ο Σουλτάνος έδωσε εντολή να συνεχίσουν αμέσως οι εργασίες. Γι' αυτό λέει και ο Καρακίτσος από τη Μαγέρη που μας έφερε καλό χαμπέρι, βγαίνοντας από την πύλη, από το σουλτανικό παλάτι, περίμενα φαίνεται απ' έξω και έμαθαν από αυτόν πρώτο ότι θα συνεχίσουν εργασίες. Κυρίες και κύριοι, σώζονται ακόμα στην πόλη εντυπωσιακές οικοδομές χτισμένες από συμπατριώτες μας καλφάδες με φαντασία και γούστο που ξεχωρίζουν κυριολεκτικά ανάμεσα στα άλλα νεότερα χτίσματα. Σε μερικές μάλιστα από αυτές σώζονται επιγραφές με ονόματα του Κάλφα ή το χωριό καταγωγής των Μαστών. Μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας από τους τελευταίους δυτικομακεδόνες της Κωνσταντινούπολης στα 1963. Είχαμε τα παλιά χρόνια στην πόλη πολλούς και καλούς καλφάδες και μαστόρους. Η μισή τουλάχιστον πόλη είναι κτισμένη από συμπατριώτες μας και έκτιζαν όχι μονάχα σπίτια και δημόσια κτίρια, αλλά και εκκλησίες και τζαμιά. Σε πολλές μέρες από τις εκκλησίες σώζονται επιγραφές με ονόματα καλφάδων και μαστόρων. Πράγματι, είναι εντυπωσιακό και ιδιαίτερα τιμητικό το ότι πολλές εκκλησίες της πόλης χτίστηκαν ή ανακαινίστηκαν από συνεργεία μαστόρων της Δυτικής Μακεδονίας. Τεκμήρια άδεια αμφισβήτητα, οι σεζόμενες μέχρι σήμερα επιγραφές σε ορισμένες τουλάχιστον εκκλησίες. Ας δούμε μερικές από αυτές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου του Πατερά, έτσι αποκαλείται, λίγο πιο πάνω
από τη Μεγάλη του Γένου Σχολή και το Οικονομικό Πατριαρχείο. Διαβάζουμε σε ενδυχισμένη στη νότια πλευρά εν επίγραφη πλάκα. Δέησης των δούλων του Θεού Κωνσταντίνου, Στεργίου, Νικολάου, Ευθυμίου, Κωνσταντζιώτας. Κωνσταντζιώτας, δηλαδή από το Κωνσταντσκο, τον σημερινό Αβγενό. Επαρχίας Συσσαλίου, έτους 1830 Δεκεμβρίου 6, τη μέρα του Ανικόρα. Και πάλι στο νερό ναό Αγίου Γεωργίου Ποτηρά. Δέησης των δούλων του Θεού Βασιλείου Νικολάου Ιαραίος Γεωργίου Ευθυμίου. Κωνσταντζιώτας, ήδη πάλι, αλλά διαφορετικά γραμμένο. Επαρχία Συσσανίου, έτους 1830. Βέβαια, προσωριότατε, όπως θα γνωρίζετε, πολύ παλαιότερα είχε γίνει Συσσανίου και Σιατίστες, αλλά επέμεναν ακόμα, ίσως όπως συνήθως, να γράφουν ότι ήταν Συσσανίου. Στον νεαρό ναό Αγίου Γεωργίου Εντυρνέ Καπού. Καπού είναι η πύλη. Η πύλη που είναι στο δρόμο που οδηγεί προς την Αδριανούπολη. Λοιπόν, πρώτη επιγραφή. Ιωάννου Νικολάου ήρθε σειρά τώρα της Λούβρης. Σκουροπούλου από χωρίων Λούβρη. Συσσανίου Απαρχίας. Ήταν αγράμματη καημένη. Απαρχίας 1836. Δεύτερη επιγραφή. Στον ίδιο ναό, στον Άγιο Γιώργο της Εντερνέ Καπού. Σε εικόνα του Αγίου Γεωργίου, τον πρωτομάστορην, μάλλον ήδη να γράψω τον πρωτομάστορ, χατζικερών του Στεργίου από χωρίων Λούβρη, απαρχίας Συσσανίου, 1836. Καταλαβαίνετε τι συγκίνηση αισθάνεται ένας βοηθάτης όταν διαβάζει τέτοιες επιγραφές σε εκκλησίες της πόλης. Στον Ιερό Ναό Παναγίας της λεγόμενης Χαντζαριώτισσας στην περιοχή Τεκφούλ Σαράι της Κωνσταντινούπολης. Μνήσθητη Κύριε των δούλων σου κτητόρων που έκτισαν τον Νικολάου Ιωάννη Σκουροπούλου από χωρίων Λούβρη, Συσσανίου Απαρχίας 1837, το επόμενο έτος. Μπορεί οι σωζόμενες αυτές τις επιγραφές με πολλά λάθη συντακτικά και γραμματικά να μας δυσκολεύουν στην ανάγνωση, δεν πάβουν όμως να αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες για την καταγωγή των μαστόρων και για τα έτη που εργάστηκαν. Είναι πολύτιμες μαρτυρίες. Άφησα τελευταία, κυρίες και κύριοι, για σήμερα τουλάχιστον, μια σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή από ναό προαστίου της Σουδενοπόλεως, από το Μέγα Ρεύμα, όπως λέγεται στο Βοσπόρο, ή Αρναούτοι, Αρναούτκοι, Αρπανοτοχώρη, στην οποία μνημονένα έπρεπε κάλφας πάλι από το Κωνσταντσικό. Φαίνεται ότι το Κωνσταντσικό, οι Λούβροι, είχαν ειδικευτεί οι μαστόροι τους στην ανέγκριση ή ανακαίνιση των εκκλησιών. Λοιπόν, από τον Κωνσταντσικό, το σημερινό αυγερνικό βοήθο. Η ιδιαίτερη σημασία αυτής της επιγραφής έγκυται στο ότι μεταθέτει την έναρξη της μετανάστευσης των ανασυλλογιστών μαστόρων κατά 30 τουλάχιστον έτη παλιότερα. Να το πω πιο απλά. Έγινε μεγάλη συζήτηση από ιστορικούς και φιλολόγους πότε άρχισαν επιτέλους οι μαστόροι της Ανασυλλήτσας να ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη. Γράφηκαν πολλά και διάφορα. Ο Νίκος ο Κολαγερόπουλος, ο μεγαλύτερος του συνάδελφός μου, αναφερόμενος στους ροδοχωρίτες μαστόρους, λέει: υπολογίζω ότι άρχισαν να ταξιδεύουν, να ξενιτεύονται το 1820. Επαναλαμβάνω, αναφερόμενος στους ροδοχωρίτες. Τώρα όμως, με τα στοιχεία που προέκυψαν, πάμε μερικά χρόνια, 30 χρόνια τουλάχιστον, πιο κάτω. Τι γράφει αυτή η επιγραφή από το Κωνσταντσικό, από τους Κωνσταντσιώτες. Ιησούς Χριστός νικά, από κάτω, 1796. Πάμε δηλαδή στον περασμένο αιώνα. Χτήτορας Θεόδωρος Δίκος από Κωνσταντσικό,
από την απαρχία Σισάχο. Έτσι διαβάζουν Σισανίου. Επομένως, οι πρώτοι μας θεροκαλφάδες της Ανσέλισσας ξενιτεύτηκαν στην πόλη τουλάχιστον από το 1796. Το έτος αυτό δηλαδή είναι, κατά τους φιλολόγους και ιστορικούς, το λεγόμενο τέρμινος post-gvem, το χρονικό όριο μετά το οποίο άρχισαν να ξεντεύονται. Με την πολύτιμη αυτή μαρτυρία της επιγραφής των Κωνσταντιωτών του 1796, συμφωνεί απόλυτα και μια δεύτερη από το χωριό μου, τη Δαμασκηνιά Βοήθ. Το 1923, πεθαίνοντας ο ιεροδιδάσκαλος Παπαστέργος Παναγιωτήδης, ο πατέρας του κατόπιν καθηγητού Πανεπιστημίου της Ζερίχης, μας άφησε ένα πολύτιμο είδος ημερολογίου με πολλά ιστορικά στοιχεία. Το έχω δημοσιεύσει στον δεύτερο τόμο της ιστορίας της Δαμασκηνιάς. Σας διαβάζω το απόσπασμα που σας ενδιαφέρει. Ήταν απόφυτος του Δημοτικού, αλλά γράφει καλύτερα από απόφυτος σημερινού Λυκείου. Εκ παραδόσεως γνωρίζω ότι ο προπάτος μου, Καραμίτσος, εργάζεται εις Κωνσταντινούπολη ως αρχιτέκτον, δηλαδή κάλπας. Αρχομένων του 19ου αιώνα, 1810-1820, το περίοδο είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση έπεσε το δόμο, αρχομένων του 19ου αιώνα και τελευτώντος του 18ου, όταν τέλειωνε ο 18ος, δηλαδή 1890-1895, όπως ακριβώς γράφει και η επιγραφή των Κωνσταντιστών, ότι ο παπάπας μου έχερεν υπόλοιψεν και είχεν αφεντικά πασάντες ως έλεγον τότε, ότι μετέβεις μέκαν, προσέξτε το παρακαλώ, μετέβεις μέκαν αποσταλείς παρά της βασιλομήτερος βαλιδέ του Σουλτάνου Μαχμούν, είναι ο Σουλτάνος επί των ημερών του οποίου έγινε επανάσταση η ελληνική, και έκτισε εκεί ή επεσκεύασε τζαμίων δαπάνη της βαλιδέ. Σημαίνει ότι η αξία και η ικανότητα των μαστόρων της περιοχής των χωριών μας είχε φτάσει στη σουλτανική ευλή και η βαλιδέ έβαλε χρήματα για να πάει στη Μέκα να κτίσει τζαμί ή να επισκευάσει, όπως το λέει. Ανέδειξε επίσης η δυτικομακεδονική παροικία της Σουδεροπόλεως και λαμπρούς εκπαιδευτικούς, όπως ήταν ο εκλυμποχόβου λόγιος Κωνσταντίνος Καλιάδης, που συνέγραψε το 1873 το πρώτο βιβλίο για το γυμνάσιο Τσορτιλίου. Στο τελευταίο μου βιβλίο δημοσιεύω μερικά αποσπάσματα και παρουσιάζω την όλη κίνησή του. Το χρηματοδότησε ο τότε πρόεδρος Μάχας Αυριέτης, ο Κωνσταντίνος Θωμαίδης. Επιγράφεται γνώθη σε αυτόν, γιατί απευθύνεται στους ματάς και τους δίνει συμβουλές πώς να φοιτήσουν στο γυμνάσιο κλπ. Θεωρείται ο Άννος Γιώργης, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Θεριάδης από το Λιγόφο. Επίσης λαμπρός εκπαιδευτικός υπήρξε ο Ιωάννης Αγακίδης από τον Τόλο, το σημερινό Λιθό, δύο φορές βραβευμένος από τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, το Υπουργείο Παιδείας του Αλήτρου του Ελληνισμού, όπως το αποκαλούν πολύ το σύλλογο αυτό. Λοιπόν, δύο φορές βραβευμένος για πολυσέλιδες λαγογραφικές και γλωσσικές συλλογές. Ζούσε στην πόλη, ήταν ευσυνείδητος δάσκαλος, έγραψε γραμματική πρωτότυπη η οποία εισήχθη με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας σε όλα τα ελληνικά σχολεία, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κλπ. Αλλά ο καημός του ήταν ο Βυθός. Έγραφε γλωσσικά και λαογραφικά στοιχεία από την ιδιαίτερη πατρίδα. Επιγράφεται ζώντα μνημεία εκ ζωπανίου της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Ντόλος, το Βυθό, ήταν ο Βυθός, ήταν τότε μαχαλάς του Ζωπανίου.
ανέδειξε ακόμη η παροικία των κομμακδόνων, δημοσιογράφος, τραπεζίτης και μεγαλεμός, όπως ήταν βέβαια ο Κωνσταντίνος Θωμαίδης που ανέφερα, ο συγχωριανός σας Δημήτριος Κωνσταντινίδης Τραχασάς, ανεψιός από αδελφό του Μητροπολίτη Νικαίας Φινικίων, μέγας έμπορος δημητριακών στο λεγόμενο Μισήρ Σαρσί, Αιγυπτική αγορά. Είναι με καμάρες όπως είναι το μεγάλο, η μεγάλη σκεπιστή αγορά του Καπαλή Σαρσί. Επίσης ανέδειξε επαγγελματίες διαφόρων δικοτήτων και άλλους πολλούς. Τέλος ανέδειξε και λαμπρούς Μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου που διακόνησαν Εθνοφιλός, Θεοφιλός και Θεαρέστος όχι μονάχα το Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία γενικότερα, αλλά και την ομογένεια της πόλης και συνέβαλαν καθοριστικά στην καλλιέργεια και διάδοση της ελληνικής παιδείας. Πρώτος χρονολογικά και λαμπρότερος αξιολογικά ο Εκκλησιαστικού Μητροπολίτης Νικαίας Ιωαννίκιος Κωνσταντίνης Ρακασάς. Δεύτερος ο Εκζαγόριτσανος Καστοριάς Βασίλειος Αστεριάδης, Μητροπολίτης Αρχιάλου αρχικά στην Βόρειο Θράκη, Ανατολική Ρωμαλία και μετέπειτα Σμύρνης, απέθανε το 1910 ως τον Μητροπολίτη Σμύρνης, προκάτοχος του Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης. Τον διδέχτηκε δηλαδή ο Χρυσόστομος. Τρίτος από το γειτονικό χωριό τα Εδόνια Γερμανών, ο Μητροπολίτης Σάρτων Μάξιμος, κατά κόσμον Σωτήριος Τσαούσης, από τους δυναμικότερους και μαχητικότερους Μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου του Επιρώτη. Και τέλος, τέταρτος Δυτικομακεδόνας αξιόλογος Μητροπολίτης, ο Περγάμου Ιωάννης, από το καταφύγι Πιερίων, Μητροπόλιος Σερβίων και Κοζάνης. Λόγιος, συγγραφέας πολλών επιστημονικών συγγραμμάτων, καθηγητής πολλών πανεπιστημίων, ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1999 συνόδευε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο κατά θεσιακή επίσκεψή του στο Γυμνάσιο Εξωτερικού και το 2021 ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών εισηγήθηκε κατόπιν ετήσεώς μας τη βράβευση του Γυμνασίου Τσοτηλίου από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας. Τη βράβευση, όπως επιγράφει, όπως γράφει στην απόφαση ο κ. Σελεφός, που μας ανέφερε ο κ. Πρόεδρος, το Γυμνάσιο Τσοτηλίου βραβεύεται δια την 150η μέγιστη και πολυτιμότητη προσφορά του στην παιδεία, την κοινωνία και το έθνος γενικότερα. Τέσσερες κορυφαίοι ομολογουμένους Μητροπολίτες από τέσσερες εκκλησιαστικές επαρχίες της Δυτικής Μακεδονίας. Ο Απονήσης και μετέπειτα Μητροπολίτης Νικαίας και αργότερα Ηρακλίας Ιωαννίκιος από την υπερχία Συσάνιο και Συγκατήστη. Ο Αρχιάλο και μετέπειτα Σμύρνης Βασίλειος από την επαρχία Καστοριάς. Ο Σάρδιο Μάξιμος από την επαρχία Γρεβενό. Ποια άλλη επαρχία της πατρίδας μας έχει να επιδείξει τόσους και τόσους λαμπρούς Μητροπολίτες του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου? Οι πάντες στους πατριαρχικούς κύκλους αναγνώριζαν ότι και οι τέσσερες υπήρξαν κορυφαίοι Μητροπολίτες με πρώτο κορυφαίο τον Εκκλησιαστικό Νικαίας Ιωαννίκιο και μετέπειτα Ηρακλίας. Καιρός όμως, κυρίες και κύριοι, να περάσω στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μου, που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στον συγχωρινό σας αγαπητή Ροδοχωρίτες Μητροπολίτη Νικαίας Ιωαννίκιο. Θεώρησα όμως σκόπιμο
να αναδράμω πρώτα-πρώτα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και να αναφερθώ λακωνικά στα σπουδαιότερα επιτεύγματα των εν Κωνσταντινοπόλη Δυτικών Μακεδόνων για να καταδείξω το θαύμα που δημιούργησαν στην Κωνσταντινούπολη οι Σεμνοί και οι επανήσιοι πατριώτες μας, οι πρόγονοι μας, και να αναδειχθεί έτσι το κλίμα μέσα στο οποίο έζησε, έδρασε, πρωτοστάτησε και μεγαλούργησε ο Νικαίας Ιωαννίκιος. Τα στοιχεία που ακολουθούν ανατρέπουν πολλά από τα μέχρι τώρα γνωστά, αλλά δεν επιδέχονται, φαντάζομαι, καμιά απολύτως αμφισβήτηση. Γιατί προέρχονται από γνήσια πηγή, από το αρχείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άλλωστε, πολλά από αυτά που θα ακούσετε υπόθηκαν από υπεύθυνα χείλη, από λόγιο κληρικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στον Πατριαρχικό Ναό Πατριαρχείου, κατά το 4ο μνημόσυνο του Νικαίας Ιωαννικίου, στο οποίο παρίστατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης και όλη η Ιερά Σύνοδος, πάρα πολλοί Δυτικομακεδόνες και βέβαια πάρα πολλοί Ραδοβιστινοί. Κυρίες και κύριοι, ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης Ραγκαζάς, Ιωάννης ήταν το όνομά του το πρωτιστικό, γεννήθηκε το 1811 στο χωριό που βρισκόμαστε σήμερα, στο όμορφο Ροδοχώρι, κατάλληλος το 1814. Αφού διδάχθηκε στο χωριό του τα πρώτα γράμματα, διακαώς επιθυμώντας να συνεχίσει τις σπουδές του, καθότι ευφιέστατος και ιδιαζόντος μελητηρός, αποφάσισε να ακολουθήσει τον μεγαλύτερο αδερφό του στην Κωνσταντινούπολη. Γενναία η απόφαση, αλλά εξαιτίας της ανεργίας, της φτώχειας, της ορφάνειας, ήταν ορφανά τα δύο παιδιά, και των πιέσεων των Τούρκων και των ληστερικών επιδρομών των ανεξέλιπτων αρβανιτάδων, το Κρεμμύνι και το Ροδοχώρο έχουν πείρα από αυτές τις φοβερές επιδρομές των αρβανιτάδων, μέχρι και ένα μαθητή του Δημοτικού Σχολείου τον αποκεφάλισαν. Πήραν λοιπόν την απόφαση να ταξιδεύσουν στην πόλη. Όμως το 19ο αιώνα το ταξίδι στην πόλη με τους κυρατζίδες της εποχής διαρκούσε 30 τουλάχιστον μέρες. Ήταν επομένως πάρα πολύ κουραστικό και επιπλέον εγκαινούσε πάρα πολλούς και σοβαρότητους κινδύνους από ληστές, από ασθένειες και από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Μόνο τα αυτά το αποφάσισε. Δυστυχώς όμως, όταν ύστερα από πολλές περιπέτειες, γιατί το ταξίδι αυτό όλο περιπέτειες είχε, έφτασαν στην πόλη και συναντήθηκαν με συμπατριώτες τους. Πληροφορήθηκαν με τα λύπης πολλής ότι η πόλη μαστίζονταν από μια μεταδοτική και θανατηφόρα ασθένεια, την Πανούκλα. Πάρα πολλοί είχαν πεθάνει και πολλοί συμπατριώτες μας ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στα χωριά τους. Να προσθέσω αντές προθέσεως ότι η Κωνσταντινούπολη ανέκαθεν υπέφερε από 4 δεινά. Από σεισμούς, είναι σεισμογενής η περιοχή, από επιδρομές βαρβάρων, Άραβες, Άβαροι, Πέρσες κλπ. Από λοιμώδες ασθένειες και κυρίως από την Πανούκλα και τη χολέρα. Γράφει σχετικά στο πολύτιμο ημερόλογιο του ο Παπανικόλαος Κοκκόλης από το Λιπόφοβο που ανέφερα προηγουμένως. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν φοβερά νόσος, η λεγόμενη Πανώλης, Πανούκλα, και οι χωρινοί μας, οι ευρισκόμενοι εκεί, έφυγαν και ήλθαν εδώ έως 20 άτομα και κάθισαν ένα μήνα σχεδόν εις μίαν καλύβαν μακράν του χωρίου και ύστερον τους απέτρεψαν να έρθουν στο χωρίο για να μην μας μολύνωση με τα δυτική ασθένεια και φοβούνταν να τους δεσμούν στο χωρίο. Το ίδιο συνέβη και στα ζαχοχώρια της Επίρου.
πάρα πολύ εξαντλημένοι, έμειναν πολύ καιρό σαν εξοπλίσει, νομίζω Αγίας Παρασκευής, και εκεί πέθαναν πάρα πολύ. Το έχουν τώρα σαν μνησείο. Κατόπιν τούτο τα δύο αδέρφια έκαναν υπομονή λίγες μέρες και όταν διαπίστωσαν ότι πράγματι πολλοί είχαν πεθάνει και πολλοί συμπατριώτες είχαν αναχωρήσει και τα χωριά τους, πήραν με πόνο ψυχής την απόφαση να εγκαταλείψουν την πόλη που την ονειρεύονταν σαν σανίδα σωτηρίας και να επιστρέψουν στο χωριό τους. Αφήνω, κυρίες και κύριοι, σε εσάς να φανταστείτε με τι διάθεση, με τι πόνο ψυχής τα δυο αδέρφια επέστρεψαν στο χωριό τους μετά από τόσο μακρινό ταξίδι. Όμως το κλίμα του χωριού τους, δεν, για τους γνωστούς λόγους που ανέφερα προηγουμένως, δεν τους σήκωνε όπως συνήθως λέμε. Και γι' αυτό μετά από λίγο καιρό πήραν την απόφαση και πάλι να εξαντληθούν, όχι όμως στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στην Προύσα της Βιθινίας, όπου δεν είχε μεταδοθεί η πανευρία και όπου εργάζονταν πάρα πολλοί ανασελτιώτες και πολλοί από το Ροδοφόρο, πράγμα των πίστων. Καταλαβαίνετε τι σήμαινε για τα δυο αδέρφια το δεύτερο αυτό ταξίδι στην Ανατολή. Έξω, κούραση και χίλιοι δυο κίνδυνοι. Μόνο τα αυτά και πάλι το αποφάσισαν και όταν κάποτε έφτασαν στην Προύσα αναθάρισαν κάπως, γιατί όλα εξελίχθηκαν όπως θα δείτε ευνοϊκά. Ο μικρός Ιωάννης, αφού ξεκοράστηκε μερικές μέρες, επισκέφτηκε ένα ελληνικό σχολείο για να συγκεντρώσει πληροφορίες για την εγγραφή του σε κάποιο ανώτερο ελληνικό σχολείο. Τα χωριά μας είχαν δασκάλους, αλλά ήταν τα λεγόμενα κοινά σχολεία, κατώτερα. Οι δάσκαλοι ήταν αγράμματοι. Μετά άρχισαν να βγάζει το γυμνάσιο του κοινού από πίσω που έκαναν το δάσκαλο. Κατ' ευτυχής επισκέφθηκε λοιπόν ένα σχολείο ελληνικό στην Προύσα. Κατ' ευτυχής συγκυρία, εκείνη τη μέρα επισκέφθηκε το σχολείο αυτό ο Μητροπολίτης Προύσης. Εδώ υποψιάζουμε βεσίμως, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, ότι πιθανότητα ο Ιωάννης να είχε πληροφορηθεί από κάποιον δάσκαλο πιθανόν ότι θα πήγαινε ο Μητροπολίτης και να έσπευσε να πάει από το πρωί στο σχολείο αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω. Τον υποδέχτηκαν τον Μητροπολίτη όλοι με σεβασμό και μαζί με όλους και ο μικρός Ιωάννης. Ο Μητροπολίτης τον πρόσεξε ιδιαίτερα, προφανώς γιατί δεν έμοιαζε ούτε με δάσκαλο ούτε με μαθητή, και τον ρώτησε πώς λέγεται και από πού κατάγεται. Τότε Ιωάννης, δρατώμενος της ευκαιρίας, εξέτασε στον Μητροπολίτη το πρόβλημά του, ότι κατάγεται από την Δυτική Μακεδονία, ότι είναι ορφανός από πατέρα και ότι δεχόμενος επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του. Ο Μητροπολίτης συγκινήθηκε από τα λεγόμενά του και θέλοντας να τον βοηθήσει, του έκανε μια ευχάριστη πρόταση. Να τον προσλάβει στην Μητρόπολη για ελαφρά διακονήματα και να του δίνει ένα μικρό μισθό. Ο Ιωάννης το χάρηκε ιδιαίτερα, αλλά επειδή ενδιαφερόταν κυρίως για τη συνέχιση των σπουδών του, ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη προσθέτοντας ότι αν όλη τη μέρα είναι αφιερωμένος στον τρόπο, δεν θα μπορεί να φυτάνει στο σχολείο. Και τότε ο Μητροπολίτης, εκτιμώντας ιδιαίτερα την επιθυμία του να σπουδάσει, του είπε: «Τα πρωινά θα είσαι τελείως ελεύθερος για να φυτάσεις στο σχολείο». Περιχαρείς τότε ο μικρός, αλλά θαραλέος και αποφασιστικός Ιωάννης, ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη και μετά από μερικές μέρες πήγε στην Μητρόπολη για να ενημερωθεί για τα διακονήματα που θα έκανε. Ακολούθως, με την μεσολάβηση του Μητροπολίτη, εγγράφηκε σε κάποιο καλό σχολείο και άρχισε να φυτάει κανονικά. Συνεπώς, στην Προύσα και όχι στην Κωνσταντινούπολη, όπως υποστηρίζω πολύ, συνέχισε μετά το ραντοβίστη τις σπουδές του ο Νικαίας Ιωαννίκης. Στην Προύσα, με τη μεσολάβηση του τότε Μητροπολίτη Προύσης.
ουδής αναφέρει περί της Πανούκλας που ήταν τότε στην πόλη, περί επανόδου των δύο αδελφών Σκαρατοδίστη και περί μεταφράσεως στην Προύσα. Ένα τυχαίο γεγονός λοιπόν, μέσα σε λίγα λεπτά έγινε η αιτία να αλλάξει η ζωή του Ιωάννη. Δεν λένε πολλοί ότι η ζωή μας είναι στιγμές. Μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας, είτε επί τα βελτίο, είτε επί τα χείρα, είτε στο καλό, είτε στο κακό. Από εδώ και πέρα η εξέλιξη του Ιωάννη υπήρξε θεαματική. Συνέχισε τις σπουδές του με άριστα αποτελέσματα, χειροτονήθηκε διάκονος με το όνομα Ιωαννίκαιος, από εδώ και πέρα θα είναι Ιωαννίκαιος. Το Ιωάννης έγινε Ιωαννίκαιος. Έγινε ένα Ιωαννίκαιος και καθώς ο προστάτης του, ο Μητροπολίτης Προύσης, εκλέχθηκε αργότερα Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αθηνά και Χυρακίνη. Και εκεί και μια φορά μας εμπνέει. Λοιπόν, καθώς έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης, τον πήρε μαζί του στο φανάρι της πόλης, στο Πατριαρχείο, και εκεί συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, η οποία χωρίς υπερβολή ήταν μέχρι και τα τελευταία χρόνια ένα μικρό πανεπιστήμιο. Διδάσκονταν όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς, ξένες γλώσσες κλπ. Λοιπόν, μετά το 1847, το 1846, τον διόρισε μέχρι πρωτοσύμβουλο των Πατριαρχείων. Το 1847 έγινε σε ηλικία 36 μόλις ετών Μητροπολίτης Νέσου της Σερβίας και τέλος το 1878 η Αγία Κυρά Σύνδρος του Πατριαρχείου τον εξέλιξε Μητροπολίτη Ηρακλίας Ανατολικής Θράκης. Η Μητρόπολη Νικαίας είναι τέταρτη κατά το σειρά, κατά το συνεγμάτιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Μητρόπολη Ηρακλίας είναι πρώτη. Ήταν δηλαδή ο Νικαίος και ο Νικαίος πρώτος μετά τον πρώτο. Πρώτος μετά τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτό γίνεται διότι κατά παράδοση ο εκάστοτε Μητροπολίτης της Ηρακλίας ενεθρόνιζε τον νέο Πατριάρχη και του παρέδιδε την Πατριαρχική Πατερίτσα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πρέπει να κάνω μια αναγκαία διευκρίνηση. Όταν αναφέρω και αναφέρω πάρα πολύ τον Νικαίο σαν Νίκαιο, είτε προφορικά είτε γραπτά, τον μνημονεύουν σχεδόν πάντοτε ως Μητροπολίτη Νικαίας. Σπανιότητα ως Μητροπολίτη Ηρακλίας, μολονότι εκοιμήθη εν κυρίω και εκειδεύστη με πολλές τιμές ως Μητροπολίτης της πολύ πιο τιμητικής Μητροπόλειας Ηρακλίας. Αυτό σημαίνει διότι η Μητρόπολη Ηρακλίας, στη Μητρόπολη Ηρακλίας υπηρέτησε λιγότερο από ένα χρόνο. Απεβίωσε μετά. Το σπουδαιότερο ενώ την Μητρόπολη Νικαίας την επίμενε 18 ολόκληρα χρόνια. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι ως Μητροπολίτης Νικαίας ανέπτυξε πλουσιότατη δράση, πολυσχεδή και εξόχως πολύτιμη, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική, κοινωνική και εθνική με την ευρύτερη του όρου σημασία. Και δια του λόγου του αληθές επιτρέψαν παρακαλώ να αναφέρω μερικές μόνο από τις δραστηριότητες, τις επιτυχίες και τις τιμητικές διακρίσεις που του απονεμήθηκαν. Πρώτον, συνέβαλε κατά κοινή ομολογία με τις ευχές και ευλογίες του προστάτου του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθήνου του Έκτου στην είδηση της αδελφότητος και του Δυνασίου Σωτηρίου. Ήταν η γέφυρα επικοινωνίας της αδελφότητος και της ομογένειας της Δυτικομακεδονικής κυρίως με το Πατριαρχείο. Φρονώ με τα λόγου γνώσεως ότι όσα πέτυχαν η αδελφότητα και η Σωτήρια Σχολή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και πέτυχαν πάρα πολλά και πολύ σημαντικά, τα οφείλουν αναμφισβήτητα στον Μητροπολίτη Νικαίας Ιωαννίδη. Είναι επομένως περίεργο και αν όχι ανεξήγητο το ότι αναφέρουν ορισμένοι ως συντηρητές του Γυμνασίου Τσοντιλίου άλλα πρόσωπα και παραλείπουν εξ ερμίας ή από λάθος εκτίμηση τον Νικαίας Ιωαννίδη. Το είπαμε πολλές φορές. Η θύνονος σε όλη αυτή την κίνηση ήταν ο Νικαίας Ιωαννίδης. Οικονομικός παράγων, ο εκβάστης μεγαλέμπρος Μέγας Απεργέτης Κωνσταντίνος Θωμαίδης και εκτελεστής των αποφάσεων της Διεθνούς της Επιτροπής της Τροφοδότητας ως νεότερος και ακμαιότερος ο Ερωδιάκονος Στέφανος Νούκας, ένας από τους πρωτεργάτες βέβαια της εδρήσεως. Μου έκανε πάντως αλγινή εντύπωση ότι κατά το αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιεροδιακόνου Στεφάνου Νούκα το 1955 ουδής από τους ομιλητές ανέφερε μία φορά έστω τα ονόματα του Νικαίας Ιωαννικίου, του Κωνσταντίνου Θωμαίδη, του Θεοχάρη Κάλφα και άλλων πρόκατα εργατών και μεγάλων απεργετών, ώστε να μην υπήρχε κανένας άλλος. Από κεκτημένη ταχύτητα, μάλιστα, ανέγραψαν κάποιοι λάθος μεγάλο στην προτομή του Στεφάνου Νούκα. Ιεροδιάκονος Στέφανος Νούκας, ιδρυτής του οικοτροφείου του Γυμνασίου Σωτηρίου. Τον αδικεί πολύ αυτή η υπογραφή, διότι ήταν μόνο του οικοτροφείου. Εξάλλου δεν υπήρξε ίδρυση ιδιαίτερου οικοτροφείου. Το ίδιο κτίριο ήταν και διδεκτήριο και οικοτροφείο. Τέλος είναι να διορθώσουμε αυτό. Προσωπικά, μόνο ότι γνωρίζω όσο να λύγει το μέγεθος της προσφοράς του Νικαίας Ιωαννικίου, ποτέ δεν θα υποστήριζα ότι υπήρξε ιδρυτής της αδελφότητας και του Δημοσίου Θεού. Ιδρυτές κατά βάση ήταν οι χιλιάδες των δικομαριδόνων της πόλης και οι συνεπίκοροι εραστές της παιδείας, μεγάλοι ευεργέτες και αθωρητές της παιδείας. Με πρώτο και μεγαλύτερο ευεργέτη, το αγίασμα, το ενδεφά μετάν αγίασμα της κοιμήσεως του Λιωτόγου που έδωσε κάθε χρόνο γύρω στις 300 χρυσές λίρες Τουρκίας. Ο Κωνσταντίνος Θωμαίδης, ο Θεοχάρη Κάλφας, ο Στέφανος Νούκας, ο Ζήσης Αντωνίου από τον Λιβό, ο Μιχαήλ Παπαδόπουλος από την Δράμαστρα και άλλοι πάρα πολλοί υπήρξαν πρωτεργάτες και μεγάλοι ευεργέτες, όχι όμως ιδρυτές. Και βέβαια πρώτος μεταξύ των πρωτεργατών ο Μητροπολίτης Νικαίας Ιωαννίδης, Μέγας Ευεργέτης της Αδελφότητας του Γυμνασίου, ο πλησιέστερος, ο στενότερος και ο πιο τολμηρός, θα το έλεγα, συνεργάτης του τότε οικουμενικού πατριάρχου Ανθίμου του Έκλου. Επαναλαμβάνω ότι ο Νικαίας Ιωαννίδης συνέβαλε τα μέγιστα στην είδηση και της αδελφότητας και του Γυμνασίου του Ιωαννίδη. Ακόλουθως ανακηρύχθηκε από τους πρώτους επίτιμο πρόεδρος της αδελφότητας και μέγας ευεργέτης. Δεύτερον, διατέλησε προς μεγάλη του τιμή, πάρα πολύ μεγάλη τιμή, πρόεδρος του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πρόκειται για ένα ανώτατο συμβούλιο, δεν υπάρχει τώρα, αποτελούμενο από 4 κορυφαίους μητροπολίτες και 8 εξέχουσες προσωπικότητες της ομογένειας πόλης που μελετούσε και αποφάσισε για τα σοβαρότερα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τρίτον, διατέλεσε το 1860 το ποτηρητή του Οικουμενικού Θρόνου, δηλαδή εκτελούσε χρέη Οικουμενικού Πατριάρχου σε περίοδο χειρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με λαμπρές μάλιστα επιτυχίες, όπως θα δούμε πιο κάτω. Τέταρτον, προείδρευσε λίγαν επιτυχώς στη Μεγάλη Ορθόδοξη Σύνοδο, στην οποία μετήχαν εκτός από τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη, Άνθιμο τον Έκτο, 3 πρώην Οικουμενικοί Πατριάρχες και οι Ενεργοί Πατριάρχες Αλεξανδρίας
και ανηφίας. Έξι οικονομικοί πατέρα. Το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η μεγάλη κίνηση σήμερας ήταν πάρα πολύ σοβαρό και ιδιαίτερα δυσχερές. Ήταν το θέμα, το σχήμα το κουλαρικό με την επόμενη κουλαρική εξαρχία. Θυμίζω στο σημείο αυτό ότι στα 1870 η Βουλγαρική Εκκλησία παραπάσαν έννοια δικαίου και ηθικής και εκκλησιαστικής παραδόσεως αποσχίστηκε ετσιδελικά, με το εξωτερό, από το Οικονομικό Πατριαρχείο και ως Βουλγαρική, όπως λέγεται, εξαρχία, συνεργαζόμενοι με το Βουλγαρικό Κομματάτο, προκάλεσε μίλια όσα δυνά στη Δυτική κυρίως Μακεδονία. Ίδρυα βουλγαρικά σχολεία, βουλγαρικές εκκλησίες, αποχώρηταν τους ιερείς να διαβάσουν τα Ευαγγέλια στα ελληνικά και στην Καστοριά έστελναν για Μητροπολίτη, τον οποίο βέβαια την ίδια βραδιά ανάγκασε και στο Ρινή υπό την ηγεσία του τότε Μητροπολίτου του Γερμανού Καραβαγγέλη να πάει να φύγει. Πέμπτον, στα 1878 που υπογράφηκε με την υποκίνηση των Ρώσων και την ενοχή των Τούρκων η φιλοβολιακή συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, Άγιος Στέφανος είναι, προάστιο της Κωνσταντινούπολης. Γησίλκοη. Ο Ιωαννίκος ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου μετέβη στον Άγιο Στέφανο, μετέβη στην Αδριανούπολη για να εψυχώσει τους Έλληνες ιερείς και λοιπούς Ορθοδόξους Χριστιανούς. Έκτο, εκείνο που τιμάει ιδιαίτερα τον Αικαίας Ιωαννίκος ως Δυτικό Μακεδόνα και που είχε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, συνεχίζουμε μέχρι τις μέρες μας, είναι ότι όταν ήταν τοποθετητής του Οικουμενικού Θρόνου, βλέποντας ότι το ενδοφάρ Κωνσταντινοπόλιος θαυματουργό αγίασμα της κοιμήσεως Ιωαννιωτό, συνεδρώνει πάρα πολλούς προσκυνητές, ακόμα και μουσουλμάνους, και διαστανόμενος ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τόπο συναντήσεως και προσκυνήσεως όλων των Κωνσταντινοπόλων Μακεδόνων, το καθαγίασε, το καθιέρωσε επισήμως και όρισε να τηρούνται αρχαιρετικές θείες λειτουργίες, τις Κυριακές και τις Μεγάλες Γιορτές. Έκτοτε, το εν λόγω Αγίας μας συνέδρανε αμέτρητους προσκυνητές και την πρώτη εκάστου μηνός τελούνταν ειδική αρχαιρετική λειτουργία στην οποία συνεδρώνονταν μέγα πλήθος και κυρίως Δυτικό Μακεδόν. Το αποτέλεσμα υπήρξε ιδιαίτερα ευχάριστο. Τα έσοδα αυξήθηκαν πολύ, επομένως και οι παροχές προς το γυμνάσιο της Αθήνας. Να, γιατί επιμένω να θεωρώ το αγίασμα του Μαφά ως τον μεγαλύτερο ευεργέτη του γυμνασίου της Αθήνας και του Οικουτοφύλλου. Και όλα αυτά τα οφείλουμε στο ζήλο, τον πατερισμό και το πατρικό ενδιαφέρον του ηλικίας ηλικίου, το δεξί χέρι, αν μου πει, καταφράσει του Πατριάρχου Αθήνου του Έκλου. Όταν, να προσθέσω τέλος ότι ο Νικαίος Ιωαννίκος στις 6 Μαΐου, είναι γνωστό αυτό, του 1873 έθεσε μετά τον Προέδρου της Αρχόντης Κωνσταντίνου του Ρήμου τον θεμέλιο λίτο του ιστορικού πρώτου κτηρίου της Τσοτινίου Σχολής που κακώς το λέμε μόνο που τρεβώ ήταν πρωτίστως διδακτήριο και δευτερογόντως οικοτροφείο. Έθεσε τον θεμέλιο λίθο του ιστορικού αποκτηρίου αφού πρώτα θέλησε αρχαιρετική φύλλα λειτουργία και εξεφώνησε συγκινητικότατο λόγο. Περιέργως στο υπέρτρο της κυρίας Βόρας Εισόδου επάνω από την πόρτα αναγράφεται 5 και όχι 6 Μαΐου. Πάνω στην πέτρα, αλλά είναι ενδιάκριτο, 1853. Πιθανό να είχαν σκοπό να κάνουν το Σάββατο τα αποτελέσματα, την θεμελίωση. Μετά την ιστορική και μεγάλη αυτή, μεγαλειώδη αυτή τη λειτή, ο δενεότερος πρόεδρος Κωνσταντίνος Φαλίδης παρέθεσε γεύμα σε όλους τους παρισταμένους, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Σύμφωνα με έγγραφο του 1873 που προδιετίας είχε την ευτυχία να ανακαλύψω στην Πατριαρχή Ιερά Μονή Αγίας
Αναστασία Βασιλικών του Πατριαρχείου Μοναστήρι, ο Νικαίος Ιωαννίτιος και ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Θωμαίδης είχαν αφηθεί από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη με Οθωμανικό ατμόπιο, φιλοξενήθηκαν μια βραδιά στην Ιερά Μονή Πλατάνθων της Θεσσαλονίκης, σε όλους τους μοναστήρι, όπου, προσέξτε το παρακαλώ, όπου έσπευσε να τους καλωσορίσει και να υποβάλει τα σέβη της προς τον Μητροπολίτη Νικαίος Ιωαννίτιος, σύσσωμη η δημοδηροδία της Θεσσαλονίκης. Σαν να λέμε σήμερα, ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης. Αυτό τραυμάτατη απόδειξη αφοσιώσε όλους τους προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και σεβασμού και τιμής προς τον πολυτιμημένο και πολύ προβεβαιμένο Νικαίος Ιωαννίτιος. Ένα τακλείδι, κυρίες και κύριοι, να προσθέσω ότι στην εθνική προσφορά του Νικαίος Ιωαννίτιου, κυρίως κατά το λεγόμενο βουλγαρικό σχίσμα, εντάσσονται οι συναντήσεις και οι διαβουλεύσεις που είχε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της πύλης, της Τουρκίας, όπως ήταν ο Μέγας Βεζίρης, δηλαδή ο πρωθυπουργός του Σουτάνου και άλλα πρωτοβλασσάτα ονόματα της Σουτανικής Εμής. Είχε επίσης συναντήσεις και εξέφρασε επανειλημμένως έντονες διαμαρτυρίες για την άδικη μεταχείριση των Ελλήνων με τον ισχυρό και φιλοβούλγαρο Ρώσο πρεσβευτή της Κωνσταντινούπολης Ιγνάτεφ, ο οποίος απροκάλυπτα υποκινούσε και υποστήριζε στεναρά την αρθεϊνική κίνηση των Βουλγάρων. Αυτός, κυρίες και κύριοι, υπήρξε σε πολύ γενικές γραμμές ο Μητροπολίτης Νικαίας Ιωαννίτιος και μετέπειτα Ηρακλείας. Θεόθεν πλουσιοπαρόχος πρικισμένος με σπάνιες αρετές και ικανότητες. Μορφωμένος ως ομολύγη, συνεργαστικός ομιλητής, διπλωμάτης με την καλύτερη του όρου σημασία, υπέρμαχος των δικαίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δυναμικός υπερασπιστής της Μακεδονίας και της Ενέργειας Πρωτοδίπαστος, ήταν η μορφή που εδέσποζε εις τους πατριαρχικούς κύκλους κατά την προσφυγιά έκφραση του Ροδοχωρίτη δημοσιογράφου αείμνηστου Δημητρίου Γκαβαλά. Όμως μακρύς ο δρόμος της ζωής και άξαφνα από τις πλές φροντίδες ο Νικαίος Ιωαννίτιος στάθηκε μεσοστρατής. Το ημερολόγιο έγραφε έτος σωτήριον 1879 Ιανουαρίου 25, ανήμερα της εορτής του Γρηγορίου του Θεολόγου. Όπως σε όλη τη ζωή υπήρξε επιλεκτικός, έτσι και στο θάνατο διάλεξε μια πατριαρχική μεγάλη γιορτή να παραδώσει την κορασμένη του ψυχή στον δικαιοκρίτη Πανάγαθο και Φιλέσπρον Θεό. Ήταν 68 ετών. Αν μάλιστα δεχθούμε ότι γεννήθηκε το 1814 και όχι το 1811, ήταν μόλις 65 ετών, νεότατος. Ο θάνατός του, κεραυνός αναδρία, ελείπησε βαθύτερα από την ομογένεια της πόλης και ιδιαίτερα την δυτικομαγνητική παροικία. Προπάντων δε τους συγχωριανούς του, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τους αρχιερείς της Ιεράς Συνόδου και λοιπούς κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα 1500 περίπου μέλη της Αρχόντου και όλο το προσωπικό και τους μαθητές του Ιωσήλου Τσοκυρίου. Η κηδεία του έγινε στον πατερικό ναό Αγίου Γεωργίου με κάθε επισημότητα. Εκφωνήθηκαν συνειδημικότητα επικίνδυ λόγια και τιμήθηκε επισήμως από την Ιερά, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το να ενταφιαστεί όχι σε ένα από τα πολλά κοινά κινητήρια της πόλης,
αλλά στο επίσημο κομιτήριο των Οικουμενικών Πατριαρχών, ως άμα είχε διατελέσει ο ίδιος Οικουμενικός Πατριάρχης. Τον τίμησε λοιπόν με μεγάλη τιμή το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στο σημείο αυτό, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, δράτουμε τις ευκαιρίες και θα ήθελα να κάνω μια πρόταση από τους δρόμους κυρίως σε εσάς και στους συγχρονούς σας. Οι κάτοικοι της Ζαχορίτσανης Καστοριάς ετοίμησαν τον συγχρονό τους Μητροπολίτη που ανέφερα προηγουμένως Βασίλειο με δύο βασικούς τρόπους. Πρώτον, με το ονομάζαμε στο όνομα το κακόηχο Ζαχορίτσανη, σαλικό, θα πει πίσω από το βουνό. Μεταγράφονται στο χωριό τους στη Ζαχορίτσανη σε βασιλιά. Αιώνια τιμή και δεύτερον, ανεγείροντας την προδομή του στην κεντρική πλατεία της Ζαχορίτσανης. Οι κοντοχωριανοί σας εδώ, οι αδωνιώτες, ετοίμησαν μετά θάνατον τον Μητροπολίτη Σάδων Μάξιμο, ανοιγύροντας επίσης την προτομή. Καλά συναντάει με την υγεία τον Οικουμενικό Πατριάρχη και εξέλιξε τα βραβεία της προτομής του Σάδων Μάξιμο. Τον Μητροπολίτη Ιωάννη της Περγάμου από το καταφύγιο της Κοζάνης τον δίνησε μετά θάνατον επίσημα τα Οικουμενικά Πατριαρχείο. Τον τίμησε από ό,τι ξέρω η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον τίμησε και η Μητρόπολη Κοζάνη. Και από ό,τι πληροφορούμε, σκέφτεται και το καταφύγει οι κάτοικοι να τον τιμήσουν πιθανότατα να γίνονται στην αποτομή του. Οι φιλογενείς, φιλόμωσοι, φιλόθρησκοι και γνωσμένος γενναιόδωροι ροδοχωρίτες θα στηρίζουν προς στα Νικαία σε ανίκιο. Ρίχνω λοιπόν την ιδέα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, να αναλάβετε μια εκστρατεία και να συγκεντρώσετε το απαιτούμενο ποσό, το νομίζω περισσότερο από 5.000 περίπου, μια στραφροφορία, να συγκεντρώσετε το ποσό, να αναγείρουμε, να ζω τον εαυτό μου μέσα, την προτομή των υγείας οικείου προς την ωραία συσπορτία και να καλέσουμε και πάλι, βεβαίως, μέσω του Σεβασμιωτών του Αγγλίου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να καλέσει τα σύντομα. Θα είναι η μεγαλύτερη δόξα για το χώρο μας. Ο πολιτιότητας είναι ενημερωμένος. Του μίλησα πολλές φορές για τον Οικαία σε Αγγλίκο, γνωρίζει τη δράση και προσφορά του και αναγνωρίζει την αξία του. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας χαλάσει το χαρί για να κρατήσει την πίδα. Μάλιστα μου έλεγε ο Δανίλης Τσοντήλη και απαντώ στην ερώτηση που μου κάνατε προημερών αν βρήκα καμιά επιταφή για τους γνωστρώνους της Σχολιούσα και σας είπα όχι, προς το πρώτο βρήκα. Θυμήθηκα όμως ότι ο Δανίλης Τσοντήλη όταν τον ξαναγούσα στις πρωτομές των μεγάλων γλυπτών και ήμασταν μπροστά στην πρωτομή των Υγείας και Αμπικίων μου είπε πήγαινε μια φορά στην Ήδη. Πήγαινα λέει μια φορά στην Ήμβρα και στην προποντίδα κάπου εκεί η οποία ήταν περιοχή της Μητροπόλειος Ηρακλείας όταν ο Γενάδος ήταν ο Ανίκιος ήταν Μητροπολίτης και ένας Τούρκος μιλούσε ελληνικά, ένα νεαρό παιδί. Τον ρώτησε πώς ξέρεις τα ελληνικά. Ο πατέρας μου ήταν από το Τσοτήρι και φοιτούσε στο γυμνάσιο. Φοιτούσαν και μουσουλμανόπαιδες. Και στις εφορίες ήταν και μουσουλμάνοι του γυμνάσιου. Λοιπόν, είμαι από το Τσοτήρι και ο πατέρας μου φοιτούσε στο γυμνάσιο Τσοτηρίου. Και εδώ έχουμε, λέει, Παναγιώτα, δεν ξέρω πώς τον προσφώνησε, έχουμε και μία εκκλησία. Και μου οδήγησε έξω από το χωριό σε μία εκκλησία στην οποία τι είδε ο Φρανκός Ανιγέρθη επί των ημερών σώσμων επιτροπή του Μητροπολίτου Ηρακλείας Ιωαννική. Δεν βρήκαμε λοιπόν την υπογραφή γνωστών, βρήκαμε όμως την υπογραφή του Δενιόμου. Λοιπόν,
Από το 1963 κυρίες και κύριοι, που αποσπάστηκα από το γνώσιο εσωτερικού στη μεγάλη του Σουδάνου σχολή, ερεύνησα επισταμμένος όλα τα νεκροταφεία της Κωνσταντινούπολης για να ανακαλύψω επιγραφές επώνυμων δυτικών Μακεδόνων και κυρίως τον τάφο του Ιωαννικίου. Δυστυχώς δεν βράθηκε πουθενά. Ο ίμνηστος Δημήτρης Καμπανάς γράφει ότι τάφη των συγχωριανών μου, γράφει, Μητροπολίτη Νικαίας Ιωαννικίου και του Ανιψιού του Δημητρίου σώζονταν στην Κωνσταντινούπολη στο νεκροταφείο του Παλακλή Λουδό έως το 1955 και τότε καταστράφηκαν από τα μενόμενα πλήθη των Τούρκων στα λεγόμενα Σεπτεμβριανά. Μπορεί πράγματι ο τάφος του Δημητρίου Κωνσταντινή να καταστράφει και τότε, γιατί ο Βολοβόλ δεν μπόρεσε να τον βρω πουθενά. Αλλά για τον τάφο του Ιωαννικίου, ο φίλτατος κάποτε αείμνης ο Δημήτρης Λεωνάς δεν ήταν καλά ενημερωμένος. Επειδή λοιπόν ύστερα από πολλές έρευνες πολλών ετών δεν είχα ανακαλύψει τον τάφο του Ιωαννικίου, θεώρησα καλό να συμβουλευτώ τον Ευρωπαϊκό Πατριάρχη, κύριο Κυριόπλου. Ο Παναγιώτος με προέτρεψε να ερευνήσω τότε ένα παλιό νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής στη συνοικία Χάσπρουη, απέναντι περίπου από το φανάρι, δεξιά αριστερά του κρατίου πόλου. Την ίδια καλώς μέρα επισκέφθηκα το νεκροταφείο αυτό, το οποίο κάποτε ήταν το επισημότερο νεκροταφείο της πόλης, είναι θαμμένοι οι δημόνες των Παροδανάβων Ερημιών, αρχιερείς κλπ. Και δυστυχώς, παρόλο που ερεύνησα πάρα πολύ, δεν βρέθηκε τίποτε από ο τάφος του Ιωαννικίου. Το μόνο κέρδος ήταν ότι ανακάλυψα ότι εκεί ήταν δεμένος ο πολλής αρχηγούμενος Μανώλης Χεσταρεύς μέχρι σε βελέτης παιδιές και του έθνους γενικότερα. Όταν επέστρεψα στο Πατριαρχείο και ενημέρωσα τον Μονογιώτο, μου είπε, δεν πας μια φόρτα και στο κημητήριο των Πατριαρχών στην Ιερά Μονή Ζωοδόπου Γης, μήπως καμιά είναι θαμμένος εκεί και δεν το ξέρουμε. Την άλλη μέρα πήγε στο Παλακλή που βρίσκεται έξω από τα τείχη τα Βυζαντινά, ερεύνησα ένα προς έναν τους τάφους και ο του θάφοντος βρέθηκε επιτέλους από χρόνια αναζητούμενος τάφος του Ιωαννικίου. Μια άλλη φορά θα δείξουμε φωτογραφίες από τον Αντατσά. Είναι καλυμάρμαρος με μια επιγραφή, ένα επίγραμμα στην πάνω πλάκα. Στην ισόπλο πλάκα. Είναι ένα επίγραμμα το οποίο έγραψε ο Μητροπολίτης Αχιάδο Βασίλειος που ανέφερα προηγουμένως από τη Ζεβόλση. Ήταν φίλοι και μάλιστα ο Ιωαννίκος τον είχε χειροτονήσει όταν έγινε νεότερος Μητροπολίτης Αχιάδο. Ο ίδιος τον εμίλησε και στα της Δυτικής Μακεδονίας, αν επιτρέπει τη λέξη μυστικά, ενεγράφει μέλος της αδελφότητος, τον ανακήρυξαν επίτιμο μέλος και ήταν αυτός ο οποίος διακρινόταν μεταξύ των μητροπολιτών της πόλης, διότι ήταν δημόσιος ελληνιστής. Εγνώριζε να γράφει άριστα την αρχαία ελληνική γλώσσα, το οποίο τον διευκόλυνε να συντάσσει επιγράμματα τα οποία σώζονταν πάρα πολλά στην Κωνσταντινούπολη. Θα κλείσω κυρίες και κύριοι με το ωραίο αυτό επίγραμμα, το οποίο είναι γραμμένο, επαναλαμβάνω, σε αρχαιοπρεπή γλώσσα, αρχαία ελληνική ουσιαστικά. Και με αυτό θα αποχαιρετήσουμε τον Μητροπολίτη, τον υπερκορυφαίο Μητροπολίτη Νικαίος Ιωαννίκιο, που έγραψε ιστορία
και θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Και τώρα το επίγραμμα. Το διαβάζω πρώτα στην αρχαία ελληνική. Ιωαννικίου ξύν ισοράης σήμα. Χειμένος αηδίου νησαέων το πάρνος. Στην Ίσα. Ήτα Μικαέων. Παύρον δέτη Ηρακλητό. Και εγκαλύπω της Ηράκλειας. Φίτιμ οκ ηγαθέες έσκε Μακεδονίης. Πάντησε δώστε πατήρ επίος τε υπιόφρον ίν. Του ρα δε μας είδε πνεύμα άνω πολέει. Αυτάρ ε λείψετε αυτε και λεύσμα τη Χριστού αγάμακτος αυρώσω μακάρον ζησόμενος βίωτον. Και μια μετάφραση. Ο τάφος που θωρείς ο ξένε του Ιωαννικίου είναι Μητροπολίτη αξιοσέβαστο της Νίσας πρώτα-πρώτα μετέπειτα της Νίκαιας και της Ηράκλειας για λίγο της βλογημένης ήταν τέκνο Μακεδονίας και σαν πατέρας θωρικός φερόταν σε όλους. Το σώμα του δόχεται εκεί, στον τόπο, μα η ψυχή στον ουρανό. Αλλά ξανά θα αναλυθεί με εντολή του Βασιλιά Χριστού με τους αθάνατους θεούς, αθάνατος μαζί σας. Σας ευχαριστώ που είχατε την ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπακαϊέμι για αυτή την ομιλία σας. Δεν πρόλαβα να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω και τον πρόεδρο της Μακεδονικής Αδελφότητος που στοϊκά έβαλε μας άκουσε τόση ώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εκείνο το οποίο εμένα τουλάχιστον με έκανε εντύπωση είναι ότι και τα πληροφορήθηκα τώρα για πρώτη φορά και νομίζω ότι αυτό θα έχει και σαν αξία σε όλους μας, ότι κάποιοι άνθρωποι 200 χρόνια πίσω έκαναν κάποιες ενέργειες οι οποίες έχουν το αποτύπωμά τους σήμερα. Εσείς βέβαια σαν ερευνητής ιστορικός, όπως είπαμε, μας δώσατε λεπτομέρειες όλων αυτών των δεδομένων. Εγώ από ό,τι κατάλαβα και από την πληροφορία που πήρα από εσάς είναι ότι αυτά τα οποία αυτοί οι άνθρωποι με τόσες δυσκολίες κάναν τότε, που δεν είχαν ούτε ίντερνετ, ούτε μέσα επικοινωνίας, ούτε τίποτα, αλλά είχαν την ιδέα και το όραμα να συμπράξουν όλοι μαζί, να συνεργαστούν όλοι μαζί για το καλό της Ελλάδος, που τώρα εμείς εδώ βρισκόμαστε με όλες τις ανέσεις μας και μιλάμε με μικρόφωνα, ίντερνετ κτλ. Εάν έχει κάποια συνέχεια στην εποχή μας. Εγώ νομίζω ότι έχει, γιατί αυτά τα φωτεινά μυαλά δίνουν το σπόρο τους και αυτός καρποφορεί. Ένας από αυτούς τους φορέας πιστεύω ότι είναι ο κύριος Μπακαϊμής. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι. Ότι σε αυτά τα κόμματα που πάτησε ο Μητροπολίτης Νικαίας, ο Ιωαννίκιος, είναι ο Ραγκαζάς. Σε αυτά τα ίδια τα κόμματα, μέσα στην αίθουσα, υπάρχει απόγνωστο του Ραγκαζά, που είναι η Βασιλική Ραγκαζά. Σήκω λίγο Βασιλική. Ήταν δύο αδελφιά, έχει όμως τη γονιδιακή σχέση, διότι από ό,τι με πληροφόρησε ο παπάς της, ο οποίος, αν πιστέψουμε στη βιολογία, έχει κληρονομικό γονίδιο του Νικαίας. Διότι ένας άνθρωπος... Του Αναστασίου, όχι του Γεωργίου. Δεν το γνωρίζουμε, αυτό όμως... Είναι η γονή της Κρεάντης Παππού για να καζά από τον Ζωτίσμα. Ναι. Άρα βλέπετε... Ναι. Γιατί... Από τον άντρα της Κρεάντης Παππού να καζά από τον Ζωτίσμα. Η Λένα, η Τανούλα, είμαστε να καζέ. Λοιπόν, επειδή το επίθετο αυτή τη στιγμή είναι της Βασιλικής Ραγκαζά, και επειδή είναι ένα νέο άτομο το οποίο είναι μέσα εδώ στο σχολείο από την αρχή και στοϊκά ακούει εμάς τους μεγάλους, τους αστρομάλιδες να λέμε πράγματα για 200 χρόνια πίσω, γι' αυτό τιμά αυτό το πράγμα και σημαίνει ότι
μέσα από τη γνώση που υπάρχει από πίσω, υπάρχει και μέλλον μπροστά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ όλους οι οποίοι είχατε την υπομονή και υπόσχομαι ένα ραντεβού πολιτισμικό στο αμέσως επόμενο μέλλον. Θέλετε να κάνετε ένα χαιρετισμό, γιατί δεν προλάβει ο κύριος Βαλκάνος, πολύ σύντομα. Με τα πολύ σωστά. Αυτό είναι υπόσχεση από όλους μας όμως. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα, θα σας εξηγήσω τον λόγο. Να συγχαρώ τον κύριο Πρόεδρο και όλους εσάς γιατί, για αυτήν την ωραία εκδήλωση, για να τιμήσετε το άξιο τέκνο του χωριού σας, αλλά επιτρέψτε μου να σας χαρακτηρίσω πολύ πολύ τυχερούς, γιατί ακούσατε μια διάλεξη από τον πιο βαθύ γνώστη αυτής όλης της ιστορίας, όχι μόνο από τότε την ίδρυση της αδελφότητας του 1871, αλλά και πολύ παλαιότερα. Και εγώ ομολογώ, παρόλο που έχω ακούσει πολλά από αυτά, κάποια τα άκουγα για πρώτη φορά. Να πω σύντομα ότι η αδελφότητα εδώ στον τόπο μας προσφάτως, προδιετίας δηλαδή, ίδρυσε ένα μουσείο στο παλιό κτίριο του διδακτήριου Οικοτροφείου Τσωτηλίου. Είναι στο Ισόγειο. Υπάρχουν και κάποια αλλαγραφικά αντικείμενα που τα δώσαν στη χωριανή σας. Και να κλείσω λέγοντας ότι εδώ και μια εβδομάδα, δηλαδή από τις 4 Αυγούστου, ξεκινήσαμε μια δράση την οποία την ονομάσαμε Πολιτισμική Φρικτορία Τσωτηλίου και είναι το πρώτο πολυθεματικό οικαστικό εργαστήριο Βοΐου. Αυτό να σας εξηγήσω έτσι πολύ σύντομα. Η ιδέα είναι, μαζεύτηκαν οικαστικοί με καταγωγή από το Βόλιο, δηλαδή ζωγράφοι, οι οποίοι δημιούργησαν, λειτουργήσε, καταρχάς να διευκρινίσω ότι αυτό είναι σε δύο φάσεις. Το εργαστήρι το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή και ολοκληρώθηκε σήμερα, και από σήμερα το απόγευμα ξεκινάει η έκθεση των έργων που δημιούργησαν τόσο οι καθιερωμένοι οικαστικοί όσο και εκολαπτώμενοι ζωγράφοι, κυρίως από το Τσωτήλι και όχι μόνο, και από την Κουζάνια που έρθει. Και γι' αυτό, αν έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα, να κατεβείτε στο Τσωτήλι. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Θα είναι καλό να το δείτε και να εκτιμήσετε και τη δουλειά των συμπατριωτών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ο κ. Μπακαΐμης έχει προσφέρει μία σειρά βιβλίων στο Σύλλογο και στην είσοδο τα παιδιά τα δικά μας έχουν δύο βιβλία, τα οποία αυτά είναι διαφορετικά, είναι το Λεύκο αυτό που βραβεύτηκε από την Ακαδημία και ένα ακόμη βιβλίο, το οποίο όποιος θέλει μπορεί να το προμηθευτεί με μία δαπάνη 10 ευρώ για στήριξη της αδελφότητας και όλων των προσπαθειών που γίνονται. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και ραντεβού την επόμενη φορά.